Άντρια Κυριάκου, καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Φαντάζομαι το πρόγραμμά σου είναι γεμάτο και ίσα ίσα που βρήκαμε, παιδιά, και λίγο χρόνο να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Ξέρεις πως δεν θα σου έλεγα όχι, χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια. Πολλά. Και χαίρομαι που σε βλέπω σε αυτή τη θέση. Νομίζω το περιμέναμε όλοι όσοι σε ξέρουμε χρόνια και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είμαι σίγουρη για το πώς θα πάει, τα καλύτερα. Σε ευχαριστώ, Αντρέα μου, αγαπημένη μου, σε ευχαριστώ. Ξέρεις πόσο σε εκτιμώ, πόσο σε θαυμάζω. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και Ουρα. Μέσα από το modeling. Ναι, πώς περνάνε τα χρόνια. Και είσαι μανούλα τώρα, πόσο χρόνο έκλεισε, τριών. Τριών, ήδη, σαν χθες. Θα ήθελες να μεγαλώσει η οικογένειά σου κι άλλο, Αντρέα μου? Το έχω πει πολλές φορές, το θέλω, αλλά επίσης το έχω πει πολλές φορές. Όταν κάνουμε σχέδιο, ο Θεός γελάει. Ναι, έτσι. Να δούμε πώς θα έρθουν τα πράγματα. Έτσι. Μακάρι. Όπως το λες. Αντρέα μου, έχω πολλά πράγματα να σε ρωτήσω. Καταρχάς, κάνεις πολλά πράγματα. Είσαι μοντέλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είσαι ραδιοφωνική παραγωγός, δημοσιογράφος, influencer, είσαι μαμά, είσαι σύζυγος. Πώς θα συνδυάζεις όλα αυτά? Με πολύ άγχος και καλό προγραμματισμό. Υπάρχει δηλαδή προγραμματισμός, είναι εύκολο δηλαδή να... Είμαι από τα άτομα που έχουν ατζέντα και γράφουν ανάμισά ώρα τι έχουν να κάνουν. Ομολογώ πως ξεχνάω πολύ, ειδικά μετά την εγκυμοσύνη, δεν ξέρω αν είναι μύθος, σε μένα ισχύει. Μετά την εγκυμοσύνη έχω μνήμη χρυσόψαρου. Και θες να τα γράφεις όλα παντού. Τα γράφω όλα. Ό,τι ναι. περάσει από το νου σου, το γράφεις. Μπας και το ξεχάσεις. Για να νιώθω και πιο ήσυχη, ότι ναι. κάπου θα υπάρχει και θα ανατρέξω να το βρω. Ναι, ισχύει αυτό το πράγμα. Αντρέα μου, τώρα σε απολαμβάνουμε ραδιοφωνικά. Πες μας λίγο για τα επαγγελματικά σου καταρχάς. 12 με 2 στον Σφαίρα. Είναι το διάλειμμά μου, ενώ είναι η δουλειά μου, για μένα το αντιμετωπίζω, λες και είναι το χόμπι μου. Πάω εκεί, είναι αγχολητική όλη διαδικασία. Η εκπομπή περνάει, κυλάει σαν νερό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για την οικογένεια που βρίσκομαι. Περνώ υπέροχα. Είναι το πιο σημαντικό αυτό το πράγμα, να δουλεύεις, να το απολαμβάνεις ναι. και να μην νιώθεις ότι πας δουλειά. Αυτό. Πες μας τώρα για το Instagram, για τα social media. Είσαι πολύ ενεργή στα social media. Το κάνεις και επαγγελματικά εδώ και χρόνια. Πόσο εύκολο είναι να το πετύχεις αυτό το πράγμα? Γιατί φαντάζομαι, είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν και πάρα πολλά κορίτσια που σε έχουν σαν πρότυπο και λένε θέλω να γίνω σαν την Άντρεα. Θεωρώ πως μπαίνεις σε ένα τρυπάκι όταν πεις στον εαυτό σου θέλω να γίνω σαν κάποιος άλλος, γιατί το μυστικό είναι να εξελίξεις τα δικά σου δυνατά χαρτιά. Και δεν θεωρώ ότι έχω κάτι που πρέπει να το μιμηθεί ή να το προσπαθήσει να το πετύχει κάποιος άλλος. Νομίζω παρόλα κάθε κορίτσι. Όμως. Σίγουρα, αλλά νομίζω ο καθένας μπορεί να αναδείξει τα δικά του στοιχεία και αν θέλει να ασχοληθεί με τα κοινωνικά δίκτυα, υπάρχει νομίζω τρόπος να και να εκπαιδευτεί. Γιατί πλέον θα μπει στα πανεπιστήμια, δεν ξέρω. Ακούγεται και εγώ όταν το πρώτο άκουσα, αν και έχω σπουδάσει. Κάτι αντίστοιχο, σπουδάσει δημοσιογραφία με ειδίκευση στο διαδίκτυο. Πλέον θα είναι καθαρά κοινωνικά δεν δίκτυα. Δεν το γνωρίζα ότι είναι με ειδίκευση στο διαδίκτυο. Πλέον είναι μέσα στη ζωή μας, μέσα στις σπουδές μας. Είναι πολύ δύσκολο όμως. Δηλαδή δεν είναι απλά μια φωτογραφία. Νομίζω έχεις ασχοληθεί εσύ, έχεις κάνει καμπάνιες. Σίγουρα όχι στο βαθμό, γιατί είσαι από τις πιο πετυχημένες, Αντρέα μου. Και στο χώρο του modeling πάντα ήσουν από τα πιο πετυχημένα μοντέλα της Κύπρου. Και τώρα με το influencing... Επειδή σε παρακολουθώ, μια χαρά τέλεια τα κάνεις. Είναι υπέροχο το προφίλ σου. Απλά για να έχει μια εικόνα ο κόσμος που βλέπει απλά μια φωτογραφία, έχει προηγηθεί πριν από αυτή τη φωτογραφία meeting. Πολλά τηλεφωνήματα, πολλά emails. Έχεις και φωτογράφους να φανταστώ εσύ. Υπάρχει μια ομάδα η οποία θα στηθεί η όλη καμπάνια, μια στρατηγική η οποία πρέπει να ακολουθηθεί. Ναι. Δεν είναι απλά μια φωτογραφία, γιατί πολλές φορές σου λένε είναι όπως μια φωτογράφηση, ένα ένθετο περιοδικού που είναι μια ομάδα πίσω και η μέρα της φωτογράφησης είναι μια μέρα, αλλά η προετοιμασία μπορεί να είναι μια εβδομάδα. Υπάρχει πολλή δουλειά. Ναι. Θα σε ρωτήσω το εξής, γιατί είσαι και μοντέλο παραλληλά. Μοντέλο versus influencers. Είναι συναγωνιστές ή ανταγωνιστές στη βιομηχανία της μόδας? Ποια είναι η άποψή σου?
για αυτά τα δύο. Γενικά δεν είμαι ανταγωνιστική σαν άτομο, οπότε δεν το βλέπω έτσι εγώ γενικότερα. Το συνδυάζεις εσύ, έτσι. Θεωρώ ότι ο καθένας προωθεί το δικό του κομμάτι και όσο μπορεί καλύτερα. Δεν ναι. θεωρώ ότι έχεις να χάσεις κάτι αν πετύχει και ο άλλος δίπλα σου. Ναι. Δηλαδή ο καθένας, νομίζω υπάρχει μερίδιο από την πίτα για όλους. Γιατί δεν είμαστε όλοι για όλα. Κάτι που μπορεί να αντιπροσωπεύσω καλά εγώ, ναι. μπορεί κάτι άλλο να μην μπορεί. Ένα άλλο άτομο να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το προϊόν. Ναι. Και το ανάποδο. Μπορεί σε μένα να μην ταιριάζει κάτι, αλλά ένα άλλο άτομο άλλης ειδικότητας να είναι αυτό που πρέπει. Απλά τα διαχωρίζουμε αυτά τα δύο στις μέρες μας. Δηλαδή, ένα κορίτσι που είναι μοντέλο, αν είναι και influencer, υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτών. Σίγουρα δεν μπορεί κάποιος που ασχολείται με τα κοινωνικά δίκτυα να περπατήσει και πασαρέλα. Ναι. Το ανάποδο, ναι. Δηλαδή, ένα μοντέλο, νομίζω, μπορεί να λέγατε πριν για τον GNTM, πρέπει να έχει κάποιες αναλογίες, να έχει σίγουρα φωτογένεια, να μπορεί να περπατήσει αν θα ασχοληθεί και ναι. με πασαρέλα. Το ανάποδο, εμένα, δεν με ξενίζει. Ναι. Δηλαδή, μπορεί σίγουρα να ασχοληθεί μπορεί και οποιοδήποτε. Μετά. Ναι, δεν χρειάζεται καν να είσαι μοντέλο, να είσαι δημόσιο πρόσωπο για να χτίσεις ένα ωραίο προφίλ. Γιατί πολλές φορές το αληθινό είναι αυτό που κερδίζει τον κόσμο. Ίσως να θέλει να βλέπει ο κορίτσι της πλανής πόρτας. Πώς το έθεσες, Άντρεα μου, και είναι και πολύ ωραίο το μήνυμα που στέλνεις με αυτό που λες. Πάμε τώρα λίγο στα προσωπικά που σε βλέπουμε εμείς από τα social media. Ο Γιώργος, σε βοηθάει, θες να πεις, με το παιδί, στο σπίτι γενικά. Πώς είναι η σχέση σας? Έχει αρχίσει η Έλληνα μου τώρα να είναι πιο ενεργός, γιατί λόγω του ποδοσφαίρου. Είναι πιο ελεύθερος τώρα, έχει πιο πολύ χρόνο. Είναι και πιο ελεύθερος. Νιώθω κι εγώ πιο. Ότι μπορώ να ζητήσω πράγματα, γιατί πριν τις μισές μέρες έλειπα από το σπίτι. Yeah. Μπορώ να κάνω και ένα προγραμματισμό, να του πω, ξέρεις, την τάδε μέρα θα χρειαστώ βοήθεια. Ενώ yeah. πριν δεν είχα την επιλογή αυτή, οπότε το πρόγραμμα όλο έπρεπε να γίνει βάση της δικής μου δουλειάς, yeah. Να τα βολέψω εγώ. Τώρα ευτυχώς υπάρχουν έξτρα χέρια στο σπίτι. Είναι πολύ καλό αυτό. Σε ζηλεύει, γιατί είστε και δύο μεταξύ από τα ωραιότερα ζευγάρια στην κυπριακή showbiz. Σου δείχνει δηλαδή έτσι ότι να ζηλεύει τέλος πάντων κάποιες στιγμές. Ενδιαφέρον μου δείχνει, εννοείται. Αλλιώς θα είχαμε πρόβλημα. Ναι. Αλλά νομίζω μετά από 6 και πλέον χρόνια έχουμε είστε μάθει. Είστε παντρεμένοι 6 χρόνια. Είμαστε παντρεμένοι 4 χρόνια. Ναι. Είμαστε μαζί 6 και κάτι. Ναι. Έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε ό,τι προκύψει, δηλαδή μηνύματα που θα στάλουν, ναι. Κάποιο φλερτ πιο έντονο. Πλέον επειδή ξέρουμε τόσο καλά ένας τον άλλον και ξέρουμε και τι άνθρωποι έχουμε δίπλα μας, ναι. Δεν έχουμε σκηνές ζηλοτυπίας. Ναι, ναι, ναι. Να το εκφράσουμε με χιούμορ πολλές φορές. Ναι, ωραίο αυτό, ναι. με χιούμορ. Βλέπουμε εντάξει και φωτογραφίες που ανεβάζεις συχνά. Άντρεα μου, εσύ είσαι από τα άτομα που μοιράζεσαι γενικότερα πολύ προσωπικές στιγμές της ζωής σου από τα social media και αποφάσισες να δείξεις και το πρόσωπο του γιού σου. Αυτό ήταν κάτι που το ήθελες, δηλαδή σκέφτηκες ότι μετά ο κόσμος μπορεί να το κατακρίνει, γιατί ξέρεις ότι λένε το μακρύ τους, το κοντό τους θα το πούν. Για όλα. Για όλα. Ναι. Είχα τους ενδιασμούς μου στην αρχή, ειδικά τον πρώτο χρόνο δεν είχα ανεβάσει καθόλου το πρόσωπο του μωρού. Όχι, το θυμάμαι, ναι. Στην πορεία όμως, επειδή είναι η καθημερινότητά μου, ήταν πραγματικά ένα μόνιμο άγχος. Δηλαδή κρατούσα. Εμένα είναι από τα μωρά που ακούει ήχο TikTok. Τρέχει, δηλαδή θα κάνω 5 προσπάθειες να κάνω κάτι στο σπίτι. Γιατί σε όλες είναι ο λαμπρινός, ενώ δεν θέλω να είναι ο λαμπρινός. Είχα αυτό το άγχος να κρύψω, στο πλάνο να μην είναι μέσα. για πολύ καιρό, μέχρι που είπα ότι. Εντάξει, αυτά είναι τα δεδομένα μας. Εννοείται θα προστατέψω αυτά που ανεβαίνουν, περνάνε από τα δικά μου ναι. χέρια, έλεγχο κλπ. Και για ένα διάστημα νομίζω δεν ήθελες να γίνεται και αναπαραγωγή στα site. Αυτό ήταν καθαρά γιατί νομίζω κουράζει τον κόσμο. Ναι. Δηλαδή κάποιος που ακολουθεί εμάς, μας ακολουθεί γιατί βρίσκει ναι. ενδιαφέρον το υλικό που ανεβάζουμε, τις φωτογραφίες ναι, ναι, ναι. μας, τη ζωή μας ίσως. Ναι. Μας συμπαθεί, δεν μας συμπαθεί όμως όλος ο κόσμος. Οπότε όταν βλέπεις από 15 διαφορετικά site, και αυτό το είχα κάνει την περίοδο του κορονοϊού στην πρώτη καραντίνα, ναι. να βλέπεις από 15 διαφορετικά site τι κάνουμε σπίτι, αν μαγειρέψαμε, αν. Ναι, το ανέβασα στο Instagram, αλλά για αυτούς που με ακολουθούν, όχι για αυτούς που
είναι στο Facebook, τους κάνουν scroll down για να βρουν κάτι ενδιαφέρον και βλέπουν 15 φορές την Άντρεα ή τον Γιώργο. Απασχολείς πάρα πολύ. Ναι, αλλά όχι εκείνο που site, δεν... Δηλαδή, παίρνει ένα site και βλέπει τι έκανε η Άντρεα Κυριάκου. Εννοείται, κάνουν τη δουλειά του. Ναι. Δεν το κατακρίνω. Απλά εκείνη την περίοδο ο κόσμο ήταν όλοι μα. Ήμασταν πάρα πολύ αγχωμένοι. Ήταν πρωτόγνωρε οι καταστάσει που ζούσαμε. Ναι. Και θέλαμε κάπου να ξεσπάσουμε. Ναι. Επειδή πολλέ φορέ σε εμά ξεσπάνε, ήθελα λίγο να το αποτρέψω. Ναι. Οπότε γι' αυτό τότε είχα ζητήσει να μην κάνουν δημοσίευση, γιατί ο κόσμο το τελευταίο που ήθελε ήταν να βλέπει ξανά και ξανά τα ίδια. Ναι. Όποιος ήθελε να δει κάτι δικό μου, το έβλεπε στο προφίλ. Σίγουρα είναι και ανοιχτός ο λογαριασμός σου. Θυμάμαι και κάτι τίτλους που είχαν γραφτεί, Άντρεα μου, που δεχόσουν τέλος πάντων εντός των εισαγωγικών έναν πόλεμο για τα κιλά σου και κυρίως μετά που γέννησες. Και πήγες στη διαδικασία να απαντήσεις σε αυτούς τους ανθρώπους. Πόσο σε επηρέασε όλο αυτό που είχε ξεσπάσει εκείνη την περίοδο? Επειδή έχουμε δεχθεί και οι δύο τέτοιου είδους σχόλια, γιατί είσαι, με ξέρεις από μωρό, ήμασταν μωρά. Πάντα έτσι ήταν, παιδιά, πάντα. Τρώμε φαΐ, είναι αλλά τίποτε. Ήμασταν οι μόνες στα παρασκήνια των φωτογραφίσεων και της πασαρέλας που καταβροχθίζαμε την πίτσα. Ναι. Μπήκα στη διαδικασία να απαντήσω όταν είδα πως δεν είμαι η μόνη που το ζω. Όταν είχα μιλήσει σε συνέντευξη για το θέμα, πήρα πολλά μηνύματα. Ναι. Μετά ανέβασα κάποια story σχετικά με αυτό. Ήταν ακόμη περισσότερα μηνύματα από κοπέλες που ζητούσα συμπαράσταση. Ναι. Που το ζούσα μέσα στο σπίτι τους. Δηλαδή, εγώ ζω αυτόν τον πόλεμο από άτομα που δεν γνωρίζω. Ναι. Έλα όμως που το ζουν άτομα μέσα στο σπίτι τους, από τον άντρα τους, από τη μαμά τους, από την κολλητή τους. Και ήθελαν έναν ώμο να κουμπίσουν, να νιώσουν ότι, ξέρεις, δεν είμαι μόνη μου, το ζει και κάποιος άλλος. Μπορούν να ταυτιστούν. Ναι. Ναι. Όχι μόνο. Εγώ δεχόμουν κριτική και η κριτική είναι εν μέρη θεμητή. Εγώ δεχόμουν σχόλια με μεγάλη κακεντρέχεια, με μεγάλη κακία. Γι' αυτό το διαχωρίζω, γιατί η κριτική, αν γίνει με ωραίο τρόπο, καλώς. Νωρίς, θα απαντήσω με ευγένεια επίσης. Οπότε τα διαχωρίζω ξεκάθαρα. Ήθελα να νιώσουν ότι έχουν έναν άνθρωπο να πούν το πρόβλημά τους. Αλλά όχι μόνο οι κοπέλες που αντιμετώπιζαν σχόλια για ότι είναι λιποβαρείς. Και κοπέλες που λόγω έξτρα κιλών, κατά τη γνώμη τους, δέχονταν κριτική. Σε ενοχλούσαν δηλαδή εκείνη την περίοδο? Με είχε ενοχλήσει πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι όμορφο, το έχω νιώσει κι εγώ αυτό. Ναι. Να σου λένε, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, βάλε κανέναν κιλόνι, πώς έγινες έτσι. Τούτα τα τέλος. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι το φάει λίγο. Γιατί τρώω πολύ. Ναι. Δηλαδή, ναι. Τι να πεις. Αφού ό,τι και να πεις, δεν θα σε πιστέψω. Ναι. Δεν χρειάζεται να δώσεις και εξηγήσεις. Δεν χρειάζεται, αλλά είναι το πιο συχνό που φάει λίγο. Ναι. Τρώω πολύ, δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, μετά, 3 χρόνια μετά την εγκυμοσύνη, ορμονικά, εμένα, με το που γέννησα, χάθηκαν όλα τα κιλά και ακόμη περισσότερο. Δεν ξέρω πώς δικαιολογείται αυτό, δεν είμαι κλινική διαιτολόγος, διατροφολόγος. Αυτό συνέβη στην κλινική περίπτωση. Θύλασα. Ναι, και εγώ είχα χάσει, Άντρεα μου, και κάποιος μου είπε ότι παίζει ρόλο ο θυλασμός. Χάνεις πιο εύκολα τα κιλά. Και είναι και ο μεταβολισμός. Και είναι και το άλλο, ότι μπορεί να χάσεις κιλά, αλλά να δυσκολεύεσαι μετά να βάλεις, και ο κόσμος να μην το ξέρει. Και πάλι εκεί να κατακρίνει, να πει την κουβέντα του. Ναι. Σε όλα. Σε όλα. Με ενόχλησε πολύ στην εγκυμοσύνη, όχι τόσο μετά. Μετά το έκανα ξεκάθαρα γιατί ήθελα να βοηθήσω. Ένιωθα πως όντως με το να μοιραστώ την ιστορία μου κάποιοι θα πάρουν τα σωστά μηνύματα, ελπίζω. Αλλά στην εγκυμοσύνη όταν δεχόμουν σχόλια του τύπου, επειδή είχα μικρή κοιλιά για παράδειγμα, τους πρώτους μήνες, γιατί μετά μια χαρά κοιλιά είχα, πλάργησα να... Ναι, να προσαρμοστεί, να φανεί. Μέχρι τον έκτο μήνα ήταν πολύ μικρή. Ναι. Φάει κάτι, το μωρό σου θα είναι πολύ... θα έχει θέματα υγείας, θα είσαι μια κακή μητέρα. Αυτά με είχαν ενοχλήσει. Γιατί, ξέρεις, στην εγκυμοσύνη είμαστε και πιο ευαίσθητες. Αλήθεια τώρα, αρχιευκώ και εκνευρίζομαι πραγματικά. Μόνο που μπαίνουν άνθρωποι σε τούτη τη διαδικασία να γράφουν τούτα τα πράγματα, είναι δηλαδή. Σε μια εγκυμονούσα. Σε μια εγκυμονούσα. Αυτό με ενοχλούσε. Τόση κακή, ότι δεν σκεφτόντουσαν ότι. Ρε παιδί μου, αυτή η γυναίκα κυοφορεί. Σίγουρα έχει ορμονικά θέματα, σκαμπανεβάσματα. Μπορεί να αντιμετωπίζει 1000 με την εγκυμοσύνη τη και. Εγώ θα γράψω την κακία μου. Ναι. Εντάξει.
είναι μέσα στη ζωή, δυστυχώς. Δυστυχώς, ναι. Ανδρέα μου, πέρασε πάρα πολύ όμορφα και γρήγορα η κουβέντα μας σήμερα. Θέλω να σε ευχαριστήσω εγώ που ήσουν εδώ. Ειλικρινά σε ευχαριστώ που ήρθες. Είχα καιρό έτσι που ήθελα να τα πούμε και τηλεοπτικά με μια συνέντευξη. Εύχομαι κάθε καλό στη ζωή σου. Και εγώ. Πάντα επιτυχίες, να σε θαυμάζουμε, να σε βλέπουμε και να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Ανταποδίδω τις ευχές και κάθε καλό σε όλη την ομάδα. Και να χαίρεσαι και την οικογένειά σου και τους γονείς σου. Ναι. Με τη μητέρα σου ξέρεις ότι μιλάμε. Με ενημέρωση. Είναι κυρία Μέρη μου, συγχαρητήρια για τις κόρες σου. Πραγματικά. Ενημέρωσέ με. Το κατάλαβα, συζητάμε. Λοιπόν, Άντρια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και εσάς, τους τηλεθεατές που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Θα τα πούμε αύριο εδώ.